Κυρία και κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, επίσης καλησπέρα. Ευχαριστώ για τον πρόλογο. Δουλεύει? Ωραία. Ακούσαμε από τον κύριο Τσοτολίδη περί ρύθμισης και ότι πρέπει να φτάσουμε στους στόχους αυτούς που στόχοι που μας βάζουν μάλλον στην κλινική πράξη είναι δύσκολα να επιτευχθούν και ίσως εθεροβατούμε, δηλαδή να πετύχουμε γλυκοζυλωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 6,5 στο διαβήτη τύπου 1 ή να έχουμε ζάχαρο νηστείας 70 με 110, τότε να είστε σίγουροι ότι με τον τρόπο που σήμερα αντιμετωπίζουμε το διαβήτη θα υπάρξει σωρία υπογλυκαιμιών και δεν θα το πετύχει ο άρρωστος. Θα κλωτσίσει ο άρρωστος και θα φύγει από αυτή τη ρύθμιση. Επομένως, η υπογλυκαιμία είναι το αντίπαλο δέος της ρύθμισης του διαβήτη. Εάν δεν υπήρχε υπογλυκαιμία, τότε δεν θα μιλούσαμε για φάρμακα πολλά, για καινούργια φάρμακα. Πώς αλλάζει? Δεν αλλάζει. Πάμε από εδώ. Πάμε γιατί περνάει και η ώρα. Αλλάζει τώρα? Από τα μελάκια. Εδώ πάει μπροστά. Ναι. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε, δύο λόγια για αυτούς τους όρους. Θα πρέπει να διακρίνουμε, όταν λέμε υπογλυκαιμία, την κλινική υπογλυκαιμία και την βιοχημική υπογλυκαιμία. Κλινική υπογλυκαιμία είναι όταν έχουμε συμπτώματα τα οποία ταιριάζουν με τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας και διορθώνονται με τη λήψη γλυκόζης. Με ή όχι χαμηλές τιμές γλυκόζης που είναι τιμές υπογλυκαιμικές. Βιοχημική υπογλυκαιμία είναι όταν έχουμε επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, αυτό δέστε κάτω από 58, ανεξάρτητα αν έχουμε ή δεν έχουμε συμπτώματα. Μπορεί να έχουμε και μπορεί να μην έχουμε. Ένας άλλος όρος είναι η μειονεκτική αντιρρόπηση της υπογλυκαιμίας, δηλαδή είναι η αδυναμία του οργανισμού από μόνος του να αντιμετωπίσει σωστά την υπογλυκαιμία, που θα δείτε στη συνέχεια πώς αντιμετωπίζουμε σωστά την υπογλυκαιμία. Και ένα πρόβλημα κλινικό, το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητα συχνά και αποτελεί το αντίπαλο δέος της ρύθμισης, είναι η ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Ασθενείς που είναι σε υπογλυκαιμία, δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν υπογλυκαιμία και δεν αντιλαμβάνονται την υπερχόμενη υπογλυκαιμία και έτσι δεν μπορούν να αυτοθεραπευτούν και επομένως κινδυνεύουν εάν δεν τους βοηθήσει κάποιος άλλος ή αν δεν τους δει κάποιος άλλος ότι έχει υπογλυκαιμία. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί μόνο γλυκόζη και χρειάζεται μια συνεχής παροχή γλυκόζης στον εγκέφαλο. Και αυτός είναι ο στόχος του οργανισμού όσον αφορά τη γλυκόζη. Θέλει να έχει γλυκόζη σε επίπεδα τέτοια που να είναι αρκετά για τη λειτουργία του κυβερνώντος οργάνου, του κυριότερου οργάνου, που είναι ο εγκέφαλος. Και γι' αυτό το πράγμα έχει φτιάξει ο οργανισμός ένα σύστημα αμυντικό, το οποίο είναι πολύπλοκο, είναι πάρα πολύ αποδοτικό, το οποίο λέγεται αντιρρόπιση της γλυκόζης. Όταν η γλυκόζη αρχίζει να πέφτει προς τα κάτω, κοντά στα 80 όπως θα δείτε στη συνέχεια, χωρίς να είναι καν ακόμα υπογλυκαιμικά τα επίπεδα, τότε τι έγινε? Δεν δουλεύει. Κάτι γίνεται. Τότε, ας το άρχισε να παίρνει μπροστά, η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού είναι το β' κύτταρο. Αρχίζει το β' κύτταρο να σταματάει σιγά σιγά να βγάζει ινσουλίνη. Όσο το ζάχαρο από το 90 πάει προς το 80, τότε το β' κύτταρο αρχίζει να μειώνει τον ρυθμό απελευθέρωσης ινσουλίνης και παραγωγής στην κυκλοφορία. Και όταν γίνεται αυτό και η γλυκόζη πέσει λίγο πιο κάτω από το 80, τότε πάμε στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Δεν δουλεύουμε σωστά εδώ. Δεν ξέρω γιατί.
Άστο, θα γίνει. Όχι. Τεχνολογία. Έλατε, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν προχωράμε. Δεν προχωράμε. Θοδωρή, τι γίνεται, θα μιλήσουμε. Ας θα το κάνουμε από εδώ, αν το προχωράμε. Λοιπόν, ας το πούμε έτσι. Επαναλαμβάνω, όταν η γλυκόζη στο πλάσμα αρχίζει να πέφτει προς τα χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στο 80, τι έγινε. Άσε να δω τώρα, τι γίνεται εδώ. Μπορούμε να δουλέψουμε έτσι τουλάχιστον, να περνά και ώρα. Λοιπόν, όταν η γλυκόζη αρχίζει να γλιστράει, να πέφτει κοντά στο 80, δηλαδή προς τις 100 φυσιολογικές τιμές, τότε το β' κύτταρο μειώνει το ρυθμό έκρησης και απελευθέρωσης ινσουλίνης στο πλάσμα και σιγά σιγά πάει προς το να το σταματήσει τελείως. Εάν η γλυκόζη πέσει κάτω από τα 80, τότε το α' κύτταρο, είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας, διεγείρεται και βγάζει γλυκαγόνη. Ξέρετε ότι η γλυκαγόνη είναι η πιο ισχυρή αντιρροπιστική ορμόνη της δράσης της ινσουλίνης. Και αν η γλυκόζη πλάσματος πέσει κάτω από το 70, τότε η τρίτη γραμμή άμυνας είναι το επινεφρίδιο, ο μυελός των επινεφρίδιων που βγαίνει αδρεναλίνη. Και σε προχωρημένα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, τότε ο φλοιός των επινεφρίδιων διεγείρεται και βγαίνει αυξητική ορμόνη και κορτιζόλη. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να επανέρχεται η γλυκόζη στα φυσιολογικά. Αυτό γίνεται με μια ιεραρχημένο τρόπο και επαναλαμβάνεται κάθε φορά το ίδιο. Και βλέπετε εδώ, στα 83 μιλιγκράμμ αρχίζει το β' κύτταρο να αναστέλει την έκρηση ινσουλίνης. Στα 68 μιλιγκράμμ το α' κύτταρο βγάζει γλυκαγόνη. Στα 67 μιλιγκράμμ βγαίνει αδρεναλίνη. Τα συμπτώματα λόγω αυτών των προηγηθέντων διαταραχών στις ορμόνες εμφανίζονται περίπου στα 58 μιλιγκράμμ και όταν η γλυκόζη πέσει κοντά στα 50, τότε έχουμε δυσλειτουργία του εγκεφάλου. Τώρα, στο διαβήτη τύπο 1, δέστε τι συμβαίνει. Όταν η γλυκόζη αρχίζει να γλιστράει, δεν υπάρχει η πρώτη γραμμή άμυνας που είναι το β' κύτταρο. Δεν υπάρχει β' κύτταρο, δεν σταματάει να μη βγαίνει η ινσουλίνη, διότι την ινσουλίνη την κάναμε εμείς 100 μονάδες υποδορίως και αυτή δουλεύει ανεξάρτητα με το τι γλυκόζη έχει στο πλάσμα. Άρα έχει καταργηθεί η πρώτη γραμμή άμυνας. Έχει καταργηθεί επίσης και η δεύτερη γραμμή άμυνας στην υπογλυκαιμία, το α' κύτταρο. Δεν δουλεύει ούτε το α' κύτταρο, δεν βγάζει γλυκαγόνη. Κυρίως δεν βγάζει γλυκαγόνη, διότι ο γείτον άστο που είναι το β' κύτταρο δεν κάνει κάτι, δεν τεινάζει ρούχα ή δεν μαζεύει σκηνές, διότι έρχεται η θύελα που βρίσκεται στο κάμπινγκ, δεν βλέπει δίπλα του τι γίνεται και δεν ανεβάζει τη γλυκαγόνη. Και σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται η αντιρρόπιση της γλυκόζης από τον τρίτο σταθμό άμυνας, που είναι ο μυελός των επινεφρυδίων, και έτσι είναι ευάλωτος σε σοβαρή και συχνή υπογλυκαιμία, ο διαβήτης τύπου 1. Τι έγινε, σταμάτησε και από εδώ τώρα. Λοιπόν, τα συμπτώματα τώρα, τα οποία έχουμε στην υπογλυκαιμία και οφείλονται στην έκρηση αυτών των ορμών, διακρίνονται σε νευρογενή συμπτώματα, που βλέπετε εδώ,
Είναι το άγχος, η νευρικότητα, το αίσθημα παλμών, ο τρόμος, η πείνα, η εφίδρωση. Και αν έχει και στεφανία νόσου ή δεν το ξέρετε, έχει στεφανία νόσου, μπορεί να προκληθεί στη θάγχη. Όταν η γλυκόζη, είπαμε, πέσει κοντά στο 55-50, τότε δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος και εμφανίζονται τότε τα συμπτώματα, τα λεγόμενα νευρογλυκοπενικά, που δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος σωστά. Και έχουμε αδυναμία πνευματικής συγκέντρωσης, δεν μπορεί να διαβάσει, πηδάει γραμμές, έχει μια σύγχυση, μούδιασμα γύρω από το στόμα, υπνηλία, κόπωση που δεν δικαιολογείται, δυσκολία στην ομιλία και μπορεί να έχουμε ακόμα και παροδικό αγγειακό, κλινική εικόνα παροδικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και όταν το ζάχαρο πέσει πολύ χαμηλά μπορεί να έχουμε σπασμούς ή και κόμμα. Και έχουμε και τα μη ειδικά συμπτώματα της υπογλυκαιμίας που είναι η ναυτία, η κόπωση και η κεφαλαλγία. Σχηματικά εδώ βλέπετε τα νευρογενή συμπτώματα, αυτά που λέγαμε παλιότερα προειδοποιητικά συμπτώματα ή τα πρώτα συμπτώματα και βλέπετε είναι το τρεμούλιασμα, η ταχυπαλμία, η εφίδρωση, ο εκνευρισμός, η πείνα και οι αιμοδίες. Και στη διαφάνεια αυτή σχηματικά τα πιο σοβαρά συμπτώματα που είναι τα νευρογλυκοπενικά, δυσκολία στη σκέψη, δυσκολία στην ομιλία, εξάψεις, παράξενη συμπεριφορά και μια εξάντληση και αδυναμία που δεν δικαιολογείται. Θα δουλέψει αυτό, λες? Για να δούμε. Ωραία. Τώρα πάμε όσον αφορά την βαρύτητα της υπογλυκαιμίας. Ελαφρά υπογλυκαιμία. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στη ζωή του διαβητικού που παίρνει φάρμακα τα οποία προκαλούν υπογλυκαιμία. Είτε αυτά είναι ινσουλίνοεκριτικά, είτε είναι ινσουλίνη. Και αυτά τα συμπτώματα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην καθημερινότητα και συνήθως δεν γίνονται αντιληπτά. Ειδικά όταν ο ασθενής είναι απασχολημένος με τη δουλειά του. Αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά τα συμπτώματα, αυτά τα επεισόδια υπογλυκαιμίας, όπως θα δείτε στη συνέχεια, στη δημιουργία του συνδρόμου που λέγεται ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Είναι η μέτρια βαρύτητα υπογλυκαιμία, είναι αυτή που βλέπουμε κάθε μέρα, δηλαδή ένα επεισόδιο υπογλυκαιμίας με κλινικά συμπτώματα που σας είπα προηγουμένως ποια είναι και θεραπεύεται εύκολα με τη λήψη 10 με 15 γραμμάρια γλυκόζης ή ζάχαρης ή ευαπορρόφητων γενικών υδατανθράκων. Και αυτό το οποίο προκαλεί το πρόβλημα και αποτελεί το αντίπαλο δέος στη ρύθμιση του διαβήτη και έτσι δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε το διαβήτη εύκολα και να φτάσουμε με τον τρόπο που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε τον διαβητικό ασθενή σε γλυκοζηλωμένη ή σε τιμές γλυκόζης εντός φυσιολογικών ορίων, δηλαδή 70 με 100, το πολύ 110, είναι η σοβαρή υπογλυκαιμία. Που βλέπετε εδώ και τι εννοούμε όταν λέμε σοβαρή υπογλυκαιμία. Λέμε την κατάσταση εκείνη που ο ασθενής βρίσκεται σε υπογλυκαιμία και δεν την αντιλαμβάνεται να αυτοθεραπευτεί, να πάρει μόνος του μέτρα ή προληπτικά ή διορθωτικά. Και μια κατηγορία υπογλυκαιμίας είναι η υπογλυκαιμία που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της νύχτας που είναι η πιο σοβαρή και συνήθως δεν γίνεται και αντιληπτή αν δεν είναι αρκετά σοβαρή η υπογλυκαιμία. Πρέπει να ο ασθενής δεν καταλαβαίνει, δεν την αντιλαμβάνεται τις περισσότερες φορές και πρέπει ο γιατρός να την εκμιεύσει ρωτώντας το αν έχει ανήσυχο ύπνο ή ύπνο με εφιάλτες, αν σηκώνεται με πρωινή κεφαλαλγία, αν το πρωί που ξυπνάει αισθάνεται κουρασμένος, αν παρά το ότι κοιμήθηκε νιστάζει, αν σηκώνεται μουσκεμα στον υδρότα, το μαξιλάρι αν είναι βρεγμένο από τον υδρότα. Και εάν συμβαίνει αυτό, τότε μπαίνει η υποψία ή η διάγνωση κλινικά της νυχτερινής υπογλυκαιμίας και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε προληπτικά μέτρα και αυτά είναι πρέπει ο ασθενής να μετράει το ζάχαρό του πριν από τον ύπνο. Και αν το ζάχαρο είναι κάτω από 110, αυτό είναι κλινικά, τότε πρέπει να πάρει ένα υδατανθρακούχο γεύμα, το οποίο συνίσταται σε ένα ισοδύναμο άρτο 20 γραμμάρια και ένα ποτήρι γάλα πλήρες γάλα. 0 έως 2% ή και πλήρες. Τώρα,
Εκτός από την τροποποιημένη αντιρρόπιση της γλυκόζης που είδαμε ότι έχει ο διαβητικός τύπο 1, σε πιο βαριές καταστάσεις η αντιρρόπιση δεν είναι τροποποιημένη μόνο, αλλά είναι και παθολογική, είναι ελαττωματική. Αυτό τι σημαίνει? Με την πτώση της γλυκόζης είπαμε ότι δεν έχουμε αναστολή του β' κυτάρου, διότι δεν υπάρχει. Έχει την ινσουλίνη αυτή που έχει στο πλάσμα που δώσαμε εμείς. Μπορεί να έχει 70 international units ανά ml στο πλάσμα, το ανάλογο πόσες μονάδες δώσαμε. Δεν δουλεύει το α' κύτταρο. Δεν έχει την δεύτερη γραμμή άμυνας. Και η τρίτη γραμμή άμυνας κάποιες φορές σε κάποιους διαβητικούς δεν δουλεύει σωστά. Δεν υπάρχει αύξηση αναμενόμενη της αδρεναλίνης από το μυελό των επινεφρητίων και όταν έχουμε αύξηση αυτή γίνεται σε πιο χαμηλές τιμές γλυκόζης, πολύ πιο κάτω, πιο έντονο δηλαδή το ερέθισμα, αλλά η ποσότητα της αδρεναλίνης που βγαίνει είναι πολύ μικρότερη από αυτή που αναμένουμε. Και έτσι μένει μόνο η αυξητική ορμόνη και η κορτιζόλη για να επαναφέρουν αργά τη γλυκόζη και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε φυσιολογική επαναφορά της γλυκόζης. Και αυτό λέγεται ελαττωματική αντιρρόπιση. Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι ο ασθενής έχει 25 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίζει σοβαρή υπογλυκαιμία και 6 φορές πιο συχνά να εμφανίζει το σύνδρομο της ανεπίγνωσης της υπογλυκαιμίας. Αυτά γίνονται στον διαβήτη τύπου 1, αλλά και στον διαβήτη τύπου 2 τα πράγματα όσο προχωράει σε ηλικία, στα προχωρημένα στάδια του διαβήτη τύπου 2, η συμπεριφορά όσον αφορά την υπογλυκαιμία είναι η ίδια με τον διαβήτη τύπου 1 και στον τύπο 2. Δηλαδή μετά από πολλά χρόνια που έχουμε εξάντληση του β' κυτάρου, δηλαδή η μάζα των β' κυτάρου έχει μειωθεί, εκεί που χρειάζεται ινσουλίνη ο διαβητικός, έχει τον ίδιο τρόπο αντίδρασης όσον αφορά την αντιρρόπιση της υπογλυκαιμίας. Κάτι το οποίο πρέπει να σας πω είναι αυτό που σας είπα και σας το τόνισα στην αρχή, ότι ένα επεισόδιο υπογλυκαιμίας, σοβαρό, μέτριο ή και ήπιο, έχει σαν αποτέλεσμα το εξής. Δέστε, εδώ έχουμε άτομα τα οποία τα κάνουμε υπογλυκαιμία. Την προηγούμενη μέρα δεν είχαν υπογλυκαιμία. Αποφύγαμε να έχουν υπογλυκαιμία. Φυσιολογικά άτομα. Εδώ είναι τα συμπτώματα. Τα χωρίζουμε σε δύο ομάδες. Αυτοί που έχουν άσπρα ρούχα και αυτοί που έχουν μαύρα ρούχα. Έτσι σας το λέω. Την προηγούμενη μέρα δεν πάθαν υπογλυκαιμία. Και τους κάνουμε τεστ υπογλυκαιμίας. Και βλέπετε πώς τα συμπτώματα ανεβαίνουν και πώς και η αδρεναλίνη ανεβαίνει όσο το ζάχαρο εδώ πέφτει. Αν τα άτομα με τα άσπρα ρούχα την προηγούμενη μέρα τους πάθαν υπογλυκαιμία, είτε ήπια είτε μέτρια είτε σοβαρή, και την επόμενη μέρα τους κάνουμε υπογλυκαιμία, συγκριτικά με αυτά που δεν πάθαν, βλέπετε αυτά που έχουν τα άσπρα, που πάθαν δηλαδή την προηγούμενη μέρα υπογλυκαιμία, και συμπτώματα είναι πιο λίγα, αλλά και η αδρεναλίνη είναι πιο λίγα. Αυτό τι σημαίνει? Μια υπογλυκαιμία που παθαίνουμε, αν μας έρθει μια δεύτερη υπογλυκαιμία το επόμενο 12ωρο ή και 24ωρο, τότε πιθανόν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε. Και έτσι δεν αντιδρούμε σωστά και είμαστε ευάλωτοι σε μια υπογλυκαιμία καινούρια. Κρατήστε το αυτό. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα η υπογλυκαιμία, βλέπετε? Έχει σαν αποτέλεσμα την επόμενη μέρα να έχουμε ελαττωμένη αντίδραση του αυτονόμου νευρικού συστήματος, ελαττωμένη αδρεναλίνη, όχι συμπτώματα. Το ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα, έχουν ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία και επειδή δεν βγαίνει, έχουμε ελαττωματική αντιρρόπιση της γλυκόζης, διότι δεν βγαίνει γλυκαγόνιο, όπως σας είπα, όλο αυτό οδηγεί σε υπογλυκαιμία. Η υπογλυκαιμία οδηγεί σε αυτό και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Για να κόψουμε αυτό το φαύλο κύκλο, πρέπει να σταματήσουμε την ύπαρξη της υπογλυκαιμίας για να διορθώσουμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα, ποιοι παράγοντες προδιαθέτουν για την υπογλυκαιμία? Είναι γνωστοί στους περισσότερους από εσάς. Όταν έχουμε καθυστέρηση στην ώρα λήψης γεύματος, όταν έχουμε παράληψη ενός γεύματος, όταν τρώμε λιγότερο από αυτό που πρέπει, όταν κάνουμε δίαιτα και δεν κάνουμε αντίστοιχη τροποποίηση της θεραπείας, όταν κουραζόμαστε πάρα πολύ, όταν έχουμε άσκηση σωματική ή έντονη άσκηση, ξέρω εγώ, στο σπίτι ή στη δουλειά μας, τότε πρέπει να πάρουμε τα μέτρα, τα αντίστοιχα που θα δείτε παρακάτω. Το ενόπνευμα, να ξέρετε, ότι προδιαθέτει σε υπογλυκαιμία και μάλιστα υπογλυκαιμένη πολύ βαριά και παρατεταμένη και δεν διορθώνεται εύκολα. Όταν η ινσουλίνη που κάνουμε δεν είναι ούτε ο τύπος ο κατάλληλος, αλλά ούτε και οι δόσεις οι κατάλληλες.
Αυτό που σας είπα πριν, η αλλοτοματική αντιρρόπηση της γλυκόζης αυξάνει κατά 25% τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής υπογλυκαιμίας, η ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Αυξάνει 6 φορές αυτό, επί 25, δηλαδή 130 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμίας. Οι αλλεπάλληλες υπογλυκαιμίες, η υπογλυκαιμία φέρνει υπογλυκαιμία. Η πολύ αυστηρή στόχη ρύθμιση του διαβήτη, νόσος του Άντισον, υποθυρεωτισμός, διακοπή ή μείωση των κορτικοστεροειδών και κάτι το οποίο πολύ συχνά μεγάλη ηλικία άτομα γιατρέ, τον τελευταίο καιρό το ζάχαρό μου είναι σένιο. Έχω ζάχαρο 120, 130, 140, ενώ το ζάχαρό μου πριν ένα χρόνο ήταν 200. Πρέπει να ψάξω μήπως αυτός ο ασθενής έχει περάσει στο στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ο τερματισμός διακοπή της κύησης χωρίς να μειώσουμε τις δόσεις ινσουλίνης, διότι όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Με το φεύγει το κύημα, φεύγει ο πλακούντας, τότε μειώνονται πάνω από 50% οι απαιτήσεις σε ινσουλίνη και πρέπει να μειώσουμε. Η γαστροπάρεση επίσης είναι ένα αίτιο υπογλυκαιμιών και η έμετε, σύνδρομο της απορρόφησης και μειωμένη αντίληψη οδηγιών που οδηγούν σε λάθη από τον ασθενή. Βλέπετε εδώ σχηματικά τις σημαντικότερες αιτίες, η καθυστέρηση ή απουσία ενός γεύματος ή ανεπαρκής τροφή, υπερβολική δόση ινσουλίνης, σωματική άσκηση που δεν γίνεται συνήθως, που γίνεται συνήθως χωρίς αλλαγή και τροποποίηση της δόσης ινσουλίνης ή στην ποσότητα τροφής, το ινόπνευμα, ακόμα και μικρή υπέρβαση αυτού και η νεφρική ανεπάρκεια είναι ένα από τα αίτια που βλέπετε εδώ σχηματικά της υπογλυκαιμίας. Πώς αντιμετωπίζουμε τώρα την υπογλυκαιμία? 15 με 20 γραμμάρια γλυκόζης, αυτό που λέμε 3 καλωρός, 5 καλωρός ενδοφλεβίως και ενδοφλέβια ή από το στόμα γλυκόζη, 2 ή με 3 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη. Μια κουταλιά του γλυκού ζάχαρη είναι 5 γραμμάρια. 10 γραμμάρια που βλέπετε εδώ είναι 2 κουταλιές. 15-3 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη και μέσα σε 10 με 15 λεπτά αρχίζει να διορθώνεται η υπογλυκαιμία και μην περιμένετε να ανεβεί το ζάχαρο πάρα πολύ. 15 με 18 μιλιγκράμμ σημαίνει ότι πάνω από εκεί που ήταν σημαίνει ότι άρχισε η διόρθωση της υπογλυκαιμίας. Αυτοί που έχουν βαριά υπογλυκαιμία και αδυναμία να συνεργαστούν, τότε δίνουμε τη γλυκόζη αυτή η ενδοφλέβια, 2 με 3 αμπούλες, 35% δεξτρός, δηλαδή αυτό που λέμε καλωρός, ή και δίνουμε γλυκαγόνη, η οποία χορηγείται κυρίως ενδομυϊκά, αλλά μπορεί να χορηγηθεί. Τι έγινε? Θοδωρή, τι έγινε εδώ? Που μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά, όπως βλέπετε εδώ, υποδόρια, ενδοφλέβια ή και διαρρηνικά. Θοδωρή, κάτι γίνεται. Όταν έχουμε υπογλυκαιμία από δυσκεία, τότε η υπογλυκαιμία μπορεί να είναι παρατεταμένη και πολλές φορές οι ασθενείς χρειάζονται νοσηλεία 24 με 48 ώρες. Και αυτό το διάστημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο όταν υπάρχει περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας. Υπάρχουν περιπτώσεις με παρατεταμένη υπογλυκαιμία που παρά το ότι η γλυκόζη στο πλάσμα ανεβαίνει 250, 300, 400, ο ασθενής δεν ξυπνάει και αυτό σημαίνει ότι έχει παρατεταμένη υπογλυκαιμία και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε δεξαμεθαζόνη και μανετόλη ενδοφλέβια, διότι πιθανόν να υπάρχει εγκεφαλικό είδημα. Εδώ σχηματικά βλέπετε τη διάγνωση και την θεραπεία που τα είπαμε. Και ποια είναι τα ερωτήματα μετά από μια υπογλυκαιμία? Το πρώτο ερώτημα είναι αν ο ασθενής αντιλαμβάνεται την υπογλυκαιμία. Αν δεν την αντιλαμβάνεται, τότε η στόχη πρέπει να είναι πάρα πολύ χαλαρή. Η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρή είναι σίγουρα πάνω από 7. Έως ότου επανέλθει αυτό το πρόβλημα, έως ότου διορθωθεί. Πότε αυτή εμφανίζεται? Εμφανίζεται τη νύχτα, εμφανίζεται μεταγευματικά, το πρωί, το βράδυ και ανάλογα πρέπει να τροποποιήσει τη δόση της ινσουλίνης που φταίει για αυτή την υπογλυκαιμία. Ποια είναι η σχέση με τα φάρμακα, με τα γεύματα, έχει σχέση με την άσκηση, έχει σχέση με την λήψη αλκοόλης
και σε ποια επίπεδα γλυκόζης εμφανίζονται τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας, σε χαμηλά, σε φυσιολογικά, έχει πρόβλημα στην αντιρρόπηση, στην αντίληψη δηλαδή. Πρόληψη. Εκπαίδευση του ασθενή, πάρα πολύ σημαντικό. Συχνός αυτοέλεγχος της γλυκόζης. Πρέπει να χρησιμοποιούμε σχήματα ινσουλινοθεραπείας τα οποία είναι ευέλικτα και να χρησιμοποιούμε εκείνα τα σχήματα τα οποία κάνουν τις λιγότερες υπογλυκαιμίες ή όταν χρησιμοποιούμε δισκία τα οποία προκαλούν υπογλυκαιμία, πρέπει να χρησιμοποιούμε δισκία με βραχεία διάρκεια δράσης και με χαμηλή επίπτωση συχνότητα εμφάνισης της υπογλυκαιμίας. Και πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση των στόχων του γλυκαιμικού ελέγχου. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε υποστήριξη από επαγγελματίες υγείας. Εδώ βλέπετε σχηματικά την πρόληψη που σας είπα προηγουμένως και σαν συμπέρασμα αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπογλυκαιμίας, συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής, παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία υπογλυκαιμίας και σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση αυτού του προβλήματος που λέγεται ελαττωματική αντιρρόπηση της γλυκόζης και σημαντική εμφάνιση του συνδρόμου που λέγεται ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία. Και αν σημείο έχουμε ελαττωματική αντιρρόπηση, ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία, τότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο αντιμετώπισης και στα σχήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στη θεραπεία αυτών των ασθενών. Και σαν δεύτερο συμπέρασμα, η σχολαστική αποφυγή της υπογλυκαιμίας φαίνεται ότι διορθώνει το φαινόμενο αυτό της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας στους περισσότερους ασθενείς που θεραπεύονται με ινσουλίνη και έτσι πρέπει να στοχεύουμε εκεί που θέλουμε, δηλαδή σε χαμηλή γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη, με εκείνες τις θεραπείες και με εκείνα τα σχήματα των θεραπείων που θα το πετύχουμε με τις λιγότερες πιθανόν υπογλυκαιμίες. Αν το πετυχαίνουμε με συχνές υπογλυκαιμίες, τότε δεν θα πετύχουμε τους στόχους. Και ο ασθενής δεν θα ακολουθήσει. Και γιατί δεν θα πετύχουμε τους στόχους? Δεν θα πετύχουμε τους στόχους, διότι αν ένας ασθενής παθαίνει κάθε 2 μέρες υπογλυκαιμία, μετά από μια υπογλυκαιμία, το επόμενο 24ωρο, οι 12 ώρες έχει ζάχαρο πάνω από, συνήθως πάνω από 250. Εάν έχει 15 μέρες το μήνα ζάχαρα πάνω από 250, γιατί παθαίνει υπογλυκαιμία λόγω αντιρρόπησης, και τις άλλες μισές έχει αυστηρή ρύθμιση της γλυκόζης, αν πάρετε το συνοθήλευμα θα δείτε ότι η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη θα είναι πάνω από 7,5. Και με τα σημερινά μέσα που έχουμε, η διαβίου επίτευξη της ευγλυκαιμίας στους διαβητικούς ασθενείς είναι ανέφικτη λόγω του φραγμού των υπογλυκαιμιών. Αν δεν υπήρχε ο φόβος της υπογλυκαιμίας, τότε 1,000 μονάδες ινσουλίνης το 24ωρο, 3 φορές την ημέρα, ζάχαρο 80. Δεν χρειαζόταν καινούργιες ινσουλίνες, αυτομέτρηση κλπ. Άρα, η κατανόηση, η αντιμετώπιση, η παθοφυσιολογία και η αναγνώριση από τον ασθενή τι σημαίνει υπογλυκαιμία και πώς πρέπει να το φύγουν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχουμε ρύθμιση στο ζαχαρόδι διαβήτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ περιστατωμένη αυτή παρουσίαση. Έχουμε ξεφύγει στο χρόνο, αλλά ωστόσο αν υπάρχει μία ερώτηση από κάτω. Ο Θοδωρής, διότι μισός χρόνος ήταν. Να κάνω απλώς ένα σχόλιο ότι πραγματικά, επειδή ο νοσηλευτής πολλές φορές είναι ο πρώτος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον ασθενή, έχει σημασία να υπάρχει υψηλή κλινική υποψία. Μία μέρα στα τεπ των επιγόντων μας φέρνουν ένα νεαρό με επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος τα έσπαγε όλα, μετά άρχισε να κάνει και επιληπτικές κρίσεις και οι φίλοι του χτυπιόντουσαν ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας μέχρι τώρα. Όταν καταφέραμε να τον κινητοποιήσουμε, κάνουμε ένα στίγκ ζαχάρου και είχε 18. Είχε ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 και το κρατούσε κρυφό από όλους. Άρα, οποιαδήποτε περίεργη συμπεριφορά, επιθετική κόμμα, μία τιμή γλυκόζης μπορεί να μας βάλει τη διάγνωση. Άρα, ο νοσηλευτής που είναι στα ΤΕΠ και συνήθως πρώτος τα βλέπει όλα, αλλά και στα εξωτερικά ιατρία, νομίζω πρέπει να έχει υψηλή υποψία για τέτοια συμπτώματα. Να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παγκατσάρη. Για αυτό που είπε η κυρία Ζωγράφο, θα πρέπει να ξέρετε ότι στα ΤΕΠ κάθε κόμμα που έρχεται πρέπει πρώτα να αποκλειστεί ότι είναι υπογλυκαιμικό κόμμα, κάνοντας μια γλυκόζη, μετρώντας ένα ζάχαρο και μετά βλέπουμε όλα τα άλλα.